Δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ καταλάβει αυτό. Συμφωνείτε να έρχεται η Ryanair από τα μέσα Απριλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου? Όχι, όλο το χρόνο δεν θα πει. Όλο το χρόνο. Έτσι θα πει. Άμα δεν έρχεται και έρχεται από αυτό που σου λέω εγώ. Έχετε χάσει τέτοιο. Λέω, αν δεν έρχεται. Όχι, άστα. Μην πάζετε. Δεν συζητάτε. Δεν συζητάτε. Το συζητήσεις πάνω. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Ωραία. Τι σου είπατε, δεν ερχόμαστε χειμώνα. Όχι. Θα το πείτε δυνατά. Θα το πείτε δυνατά, όχι όμως θα κρύβετε μισά. Όχι, δεν παίρνει. Να σας πω κάτι. Εγώ έκανα, αγαπητοί συνάδελφοι, έκανα μια εισήγηση. Είναι τόσο καθαρή όσο τίποτε άλλο. Και εγώ χαίρομαι γιατί δεν είπα το τρίτο σκέλος. Το οποίο τρίτο σκέλος είναι ιδιαίτερα σοβαρό, θα σας το πω μετά. Τι χρειάζεται. Ο Δήμος της ΚΟΟ έχει πάγια θέση, ξεκάθαρη θέση, που αναφέρεται ότι οι συγκοινωνίες είναι εργαλεία ανάπτυξης και ότι αυτές τις συγκοινωνίες... Ναι, εσείς δεν τα ψηφίζετε, εμείς τα ψηφίζουμε μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, οι συγκοινωνίες λοιπόν είναι εργαλείο ανάπτυξης και ότι οι εταιρείες χαμηλού κόστους με συγκεκριμένους όρους, συγκεκριμένα δικαιώματα, συγκεκριμένες υποχρεώσεις πράγματι βοηθούν και γι' αυτό ενισχύονται οικονομικά. Τα επαναλαμβάνω, πέντε φορές τα είπα. Ναι, βοηθούν οικονομικά. Από εκεί και πέρα λέει ο Δήμαρχος ότι για να υπογράψει μία σύμβαση ή ένα συμβόλαιο, όποια και αν είναι αυτή, ο συγκεκριμένος Δήμαρχος, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Πρέπει να είναι καλοπροαίρετος ο συνομιλητής του. Δεύτερον, να είναι καθαρή, καθαρή, ολοκάθαρη η όρη της σύμβασης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, γιατί διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Αν ήταν δικό του, θα υπέγραφε και με το αγγλικό δίκαιο, θα υπέγραφε και με το δίκαιο του κόμπο και με όλα τα δίκαια. Αυτό, αυτά τα δύο είναι κανόνες. Και είπα ότι έχουν ξεκινήσει μία διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερα σοβαρή. Η οποία δεν έχει καταλήξει. Κύριε Δήμαρχε, για να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, πέστε στον κύριο Δρόσο να φτιάξει ένα συμβόλαιο όπως το θέλει, με ελληνικό δίκαιο, θα το πάω εγώ να το υπογράψουν και να το φέρω πίσω. Θέλετε κάτι άλλο? Όπως το θέλετε, τι θέλετε να γράφει. Φέρτε το, μην μου λέτε για διαπραγματεύσεις τώρα. Τώρα αυτή είναι συζήτηση. Μα τι να δείτε, τι άλλο να κάνετε. Έχει σταλεί εδώ και ένα μήνα συμβόλαιο με βάση τα δεδομένα που συνέταξε το αρχαιότερο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, με όλα αυτά που προβλέπονται στην τριμερή σύμβαση και στους αγώνες και στις ελπίδες των συμπατριωτών μας για επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και για χειμερινές πτήσεις, εκτός και αν θέλετε μόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έχει σταλεί το συμβόλαιο από τον Δήμαρχο, έχει βαρεθεί ο Δήμαρχος να υπογράφει επιστολές και έχει επιστραφεί ως απαράδεκτο. Για την επιμήκυνση. Τον Δήμαρχο, και μου λέει ο κ. Μινάς θα το στείλει και το φέρει μόνος του. Επειδή δεν συμβάλλει, εσύ μπορείς. Όχι, όχι, εδώ είμαστε. Δεσμεύτηκε. Δώστε μου το και εγώ θα σας το φέρω πιο γραμμένο. Τι άλλο πιο ξεκάθαρο? Και να το δούμε και αυτό. Και να το δούμε και αυτό. Τι άλλο θέλετε? Αυτό να δούμε. Αυτό να δούμε. Τι άλλο πρέπει να συμβάλλει? Το τελευταίο. Υπάρχει επίσης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που εγώ ως δήμαρχος οφείλω να διαφυλάξω. Η χρηματοδότηση αυτής της υπόθεσης είναι ο λαός της Κολιοδήμος και το επιμελητήριο. Υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ τριών φορέων και των φορέων της Ρόδου και της ΚΟΟ. Ξαφνικά εμφανιζόμαστε να διασπούμε την ενότητα ενός χώρου. Ο Δήμαρχος με τίποτα δεν θέλει να διασπαστεί η δύναμη του Δήμου της ΚΟΟ με το επιμελητήριο. Με τίποτε. Και το επιμελητήριο προς τιμή του, παρόλο που δεν συμμετέχει, δεν θα συμμετάσχει, τι λέει? Δύο όρους απαράβατους για να χρηματοδοτήσω. Χειμερινές πτήσεις και επιμήκυση της τουριστικής. Λέει και χειμερινές πτήσεις. Λέει και χειμερινές πτήσεις. Άμπρα.
Διαφορετικά δεν υπογράφω. Δεν σας πληρώνω. Επιμήθυνση ή και εφημερινά. Γιατί είναι δύο θέματα. Τώρα και σιγά σιγά θα μπορέσουμε να αυξάνει. Ο Μάρτιος δεν έχει μόνο. Επιμήκυση θέλω. Ο Νόεμβρης δεν έχει μόνο. Πολύ σοβαρά. Εσείς δεν μιλάτε σοβαρά. Και φαίνεται ότι δεν μιλάτε σοβαρά. Είναι ντροπή. Τι θα γίνει Κασιδιάρης. Τι είναι αυτό. Όσο αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Και το τελευταίο. Το Τσίπρα Παπαδόπουλος. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Τα υπονοεί ο κύριος Μινάς. Όταν ελληλογραφεί ένας δήμαρχος ενός τόπου όπως η ΠΟΣ με μια εταιρεία, απαιτεί και ένα σεβασμό. Απαιτεί και ένα σεβασμό. Όχι για τον εαυτό του. Δεν τον υπολογίζει τον εαυτό του. Αλλά για τον λαό που εκπροσωπεί. Γιατί μόνον έτσι φαίνεται το καλοπροαίρετο, μόνον έτσι φαίνεται η αξιοπιστία, μόνον έτσι φαίνεται η ισότιμη και ισομερής βάση της συζήτησης. Αυτό οφείλω να σας το πω, διότι όταν θα έρθει η στιγμή για να αποφασίσουμε, θα δείτε την αλληλογραφία και θα δείτε και τις επιστολές. Διότι ο Δήμαρχος απολογείται στο λαό της ΚΟ, απολογείται όταν έρχεται η ώρα μέσω της λαϊκής εντολής. Δεν απολογείται στη Ryanair. Δεν απολογείται στη Ryanair. Τι στα συμφέροντα της όποιας Ryanair και της TUI και της όποιας άλλης αεροπορικής εταιρείας. Εάν το ξέρετε καλά. Διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος. Αν είναι ένα άτομο που υποκύπτει. Δήμαρχε, επειδή σας διέκοψα. Και αυτά τα λέω για να καταλάβετε τι εννοώ. Τα συμφέροντα. Ναι, συγγνώμη, τελείωσε ο Δήμαρχος. Επειδή είπε και δύο λόγους θέλει τη συνεργασία με το επιμελητήριο. Ένα για την επιμήκυνση και του χειμωνιάτικου. Στον δεύτερο λόγο για να το δούμε. Να βάλουμε σε τάξη την ενότητα του χώρου. Η ενότητα του χώρου. Με πράξη. Μα δεν το σπάσουμε και λέμε δεν συζητούμε με το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο είναι ένα εταίρο συνεταίρο με τα σπουδά. Το πρώτο λοιπόν να συμφωνήσει με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Δεν βάζουμε τους χειμωνιάτικους που την βάλατε μαζί. Και το δεύτερο. Και αν μπορέσουμε αργότερα να φέρουμε. Μόνοι τους μας το πάνε. Δεν ξέρω. Μέσα στην επόμενη τριετία θα είναι 12 μήνες. Μόνοι τους. Δύο λόγους είναι ο δήμαρχος. Ο ένας είναι αυτός, ο άλλος δήμαρχε. Ο ένας λόγος είναι αυτό, η επιμήκυνση. Ο δεύτερος λόγος που θέλουμε το επιμελητήριο. Ποιο είναι για να μπορούμε να τα πάμε. Η ενότητα. Μα η ενότητα υπάρχει. Δεν την καταλαβαίνεις την ενότητα. Ενότητα θα την αποκτήσουμε θα μέσα την από τις πράξεις μας. Και άμα τον αποκλείσω. Δεν τον αποκλείουμε. Γιατί τον αποκλείουμε. Δεν τον αποκλείουμε. Άμα θέλει επιμήκυση. Και εγώ δεν θέλω. Τον αποκλείω. Εμείς θέλουμε όμως επιμήκυση. Άμα δεν θέλει Ryanair. Αυτό είναι. Εκεί άρα εμείς ξεκινούμε λοιπόν από κάποια δεδομένα. Δεν είμαι τη Ryanair. Όχι βέβαια. Που λέει δώστα 150.000 στα ψευτοχιλιάρικα εκεί που τα ξοδεύεται από εμείς εμείς τι θέλουμε εδώ από εδώ. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και γίνονται οι προτάσεις αυτές μέσω της ΔΕΤΑ που θα γίνουν αυτό δεν κατάλληλα επίσης. Ή μέσα από το φορέα μας. Θέλω να σας πω το εξής. Για να ολοκληρώσω. Ο κύριος Πάπου, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, με τον οποίο είναι η συνάντηση εκτελεστική επιτροπή, είπε με βάση, είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας. Με βάση τις αρχές και τους κανόνες, εγώ δεν ξέρω τι επιστολή έστειλε στον ενιαίο φορέα το επιμελητήριο όταν ζητήθηκε η συνδρομή του. Με βάση τους κανόνες και τις αρχές που θέτει το επιμελητήριο, ευχαρίστως η ΔΕΤΑΠ αναλαμβάνει και την υπογραφή του συμβολέου και τη διαπραγμάτευση. Είπαν ότι όταν λένε επιμήκυση εννοούμε όχι Απρίλιο-Οκτώβριο.
Μάρτις, Νοέμβρης, όλος. Και σιγά κάθε χρόνο να παίρνουν και παιδικά τέτοια. Αυτό πήραμε και εδώ, ναι, αλλά... Δεν σας Εδώ μηνά, λες, 2 Οκτωβρίου σταματάνε. Είναι όντως έτσι. Σε εφημερίδα 6 Ιουνίου. Σταματάνε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να συνεχίσουνε. Όχι. Όχι. Τέλος, είναι τεφάλι. Ιστορικά μπορεί κάποιος από εσάς να μας πει στο τρέχουσα τριετία πώς δουλεύανε, τι λεφτά παίρνανε για να ενημερωθούμε. Στα γρήγορα όμως, στα γρήγορα. Πού από την κυρία. Τι, τη Ράινερ, τι λεφτά έχει πάρει να μέχρι τώρα. Μέχρι τον Αύγουστο. Το 11. Τώρα έχουμε 12. Μέχρι τον Αύγουστο που έκαμε την μονομερή και πληρώθηκε. Μέχρι τον Αύγουστο. Έγινε μία σύμβαση της ΔΕΤΑΠ. 200.000. Με τη Ryanair. Τριετούς διάρκειας. 630.000. Για τα δύο νησιά. Για τα δωδεκάμινα. Τριετούς διάρκειας. Δωδεκάμινα. Δωδεκάμινη σύμβαση. Με πόσα χρήματα. Τα 3 χρόνια 630.000. Τα 3 χρόνια και για τα δύο νησιά. 110 περίπου, 210 και για τα δύο νησιά και μόνο καλοκαίρι. Δηλαδή με το 10, το 11 και 13. Αφού τώρα έντεξε. Τα κόψε, αλλά η κυρία Ράιαν στέλνει και τιμολόγια. Στέλνει και τιμολόγια. Ενώ μόνο μωρή το κατάργησε, στέλνει και τιμολόγια. Χρεώνει. Δηλαδή δεν λειτουργήσε το προϋπάρχον συμφόρο. Ναι, δεν λειτουργήσε. Τότε οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι σοβαροί. Κώστα, το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την ΔΕΤΑΠ ήταν 6 πτήσεις το εβδομάδα το καλοκαίρι και 2 το χειμώνα. Γιατί οι άνθρωποι μετά φέρανε 25 πτήσεις. Το καλοκαίρι γιατί σε έφερε. Ποιε τα πατήματα, το χειμώνα. Το 12 δεν είμαι στην τριετή συμφωνία. Είναι. Δεν ξέρνα τι θα τη συμφωνήσω. Εδώ έπρεπε να κυρωθεί τον πρώτο χρόνο. Πώ τα λεφτά τα πήραν δηλαδή και δεν τα πήραν. Κληρωνόταν ανάλογα τη πτήση κάθε μήνα. Δεν τα πήραν. Κάτι σημαίνει ότι δεν μας πήρε ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορεί να πήρουν από την πρωτάκια. Απλά, επαναλαμβάνω ότι η θέση των πρακτόρων και εδώ είναι και σε συζητήσει είναι στηρίζουμε τη Ryanair μόνο με την επιμήκυνση της τουριστικής περιοχής. Αυτή είναι η θέση. Άρα συμφωνούμε όλοι που έχουμε. Απλά να ξεκαθαρίσουμε και την περίοδο. Η περίοδος παλιά στην ΚΟΕ ήταν Μάρτιο-Οκτώβριο, τώρα η περίοδος είναι Μάιο-Οκτώβριο. Απλά αν μας πετάει και Απρίλιο είμαστε μαζί. Πάμε Απρίλιο και Μάιο. Είμαστε συμφωνεί. Μάρτιο. Μάρτιο. Μάρτιο Νοέμβρη. Επιμήκυνση. Όταν η περίοδο μας. Είμαστε ένα απλό. Η περίοδος η τουριστική είναι Μάιο-Οκτώβριο. Σπάνια έχουμε Απρίλιο λόγω Ολλανδό. Θέλουμε Μάρτιο, Νοέμβριο, τι θέλουμε, να ξέρουμε. Μέσα στα πλαίσια της λογικής και των καλών σχέσεων υπάρχει μία διαπραγμάτευση. Κάπου υποχωρούν, κάπου υποχωρούμε. Δίνεις παίρνεις. Αυτό είναι δεδομένο και γνωστό. Εκεί λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο σημείο και στα όρια της κόκκινης γραμμής που λέει και η κυβέρνηση, θα έρθουμε εδώ και θα σας πούμε, παιδιά, αυτή είναι η τελική πρόταση της μιας εταιρείας, αυτή είναι η τελική πρόταση του Δήμου μας, επιλέξτε και ο καθένας θα τοποθετηθεί με πρώτη και καλύτερη τη Δημοτική Αρχή. Έχουν γίνει αυτές οι προτάσεις, έχουμε βαρεθεί να γράφουμε. Κάθε μέρα στέλνουμε και μια επιστολή.
εφόσον υπάρχουν. Αναλαμβάνει, συγγνώμη, αναλαμβάνει αυτός που υπογράφει. Το είπα, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν θα μου φέρουν. Μου φέρανε ένα συμβόλαιο στις 8 Μαΐου και μου λένε, κύριε Δήμαρχε, υπογράψτε το σήμερα και στείλτε μου και τα λεφτά. Το έλεος! Ήταν διαφορετικό από αυτό που είχε διαφορετικό. Με δικηγόρους, με τους διαφορετικό. Με τις ρίξεις. Σχέδιο προσχώρησης απεικιοκρατικής. Άμα το διαβάσετε θα γελάτε. Μνημόνιο δηλαδή. Χειρότερο δεν λέτε τίποτε. Λοιπόν. Και εκεί συγκρουστήκαμε. Δεν μα δεν πρέπει να είναι νομικός. Στον τύπο αύριο όλο